από τον βίο των Αγίων μας. Τις 23 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Αγρυπίνης. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιέρωσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται». Είναι φράση του Κυρίου που σημαίνει ότι είναι μακάρι οι ευσπλαχνικοί και επικείς που συμπονούν στη δυστυχία του πλησίον, διότι αυτοί θα ελεηθούν από το Θεό την ημέρα της κρίσεως. Μια τέτοια ευτυλαχνική ύπαρξη ήταν και η Ρωμαία Χριστιανή Αγρυπίνη. Απέφυγε το γάμο με τη θέλησή τη και προτίμησε να κάνει δικού τη του δυστυχισμένου τη Εκκλησία. Την περιουσία τη διέθετε για να τρέφει του πεινασμένου και να περιποιείται του ασθενεί. Μάλιστα, όσε φορέ είχε ανάγκη η Εκκλησία τη Ρώμη, η Αγρυπίνη έτρεχε πρώτη να προσφέρει τα απαραίτητα. Αλλά η αγία αυτή ψυχή δεν πρόσφερε μόνο υλικά αγαθά. Πρόσφερε και πνευματικά. Έφερε στη χριστιανική πίστη πολλές νέες γυναίκες από την πλάνη της εδωλολατρίας. Αυτό βέβαια δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τους εδωλολάτρες. Την κατήγγειλαν λοιπόν στις αρχές και η Αγρυπίνη συνελήφθη. Τότε ομολόγησε ότι αυτό που κάνει το κάνει με τη θέλησή της για να οδηγούνται όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές στο δρόμο της σωτηρίας» ο ανακριτής, χωρίς να καθυστερήσει, διέταξε και τη μαστίγωσαν. Έπειτα, αφού έσχισαν τις σάρκες της και έσπασαν τα κοκαλά της, η Αγρυπίνη παρέδωκε στο Θεό την ψυχή της.